Καλησπέρα για την Ελλάδα, καλημέρα πλέον εκεί, για την Σαϊτάμα, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Κύπρου, τον κύριο Πάμπο Χριστοδούλου, ο οποίος πριν από λίγο αντιμετώπισε με την Κύπρο την Ιαπωνία. Καλησπέρα κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Ιτηθήκατε με ένα 0. Θα θέλαμε να μας δώσετε όσο πιο αναλυτικά μπορείτε την εντύπωση που αποκομίσατε από τον τρόπο που έπαιζε η Ιαπωνία. Εντάξει, καταρχήν ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι σε ό,τι αφορά οργάνωση, εμπειρίες σε ένα γήπεδο χωρητικό, ήταν γύρω στις 70.000 κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μας. Πραγματικά εδώ οι ανθρώποι βλέπουν το ποδόσφαιρο, το χαίρονται, το σέβονται. Και αυτό που έχω πει και στην Κύπρο είναι ότι πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα τόσο εμείς όσο και στην Ελλάδα με το πώς αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο και το βλέπουν σαν ένα άθλημα, σαν μια χαρά, σαν μια γιορτή. Ναι, δεν το βλέπουν ως πόλεμο. Όχι, ακριβώς καταχειροκροτήθηκε η εθνική, μας φιλοξενεί απίστευτη, ήταν όλη μέρα μαζί μας, το έβλεπα σαν ένα παιχνίδι ο καλύτερος να κερδίσει. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, ήταν πραγματικά, η Ιαπωνία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα με αρκετούς παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη εμείς ήρθαμε εδώ με 1.000 προβλήματα, υπήρχαν αρκετοί παίχτες οι οποίοι ήταν σε τραυματισμούς από τις ομάδες τους για σχεδόν 2-3 εβδομάδες δεν τους είχαμε μαζί μας. Και από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, υπήρχαν και κάποια προβλήματα τα οποία... Με τους διεθνείς το δύο ομάδων που δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημά σας, ναι. Το λέω με στεναχώρια. Είχαμε και αυτά τα προβλήματα, με στεναχώρια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει να φεύγουν από το ξενοδοχείο και να πηγαίνουν πίσω σαν ήταν στην Ιαπωνία. Εντάξει, όμως για μένα αυτό πραγματικά εντάξει, με λύπησε, αλλά από την άλλη έχω φέρει αρκετά νεαρά παιδιά, προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα εθνική και πραγματικά έχουν δώσει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Έχουν παίξει με πολύ πάθος, γιατί ήταν ένα γήπεδο φανταστικό, ήταν μια εμπειρία την οποία επικόμισαν πάρα πολλά τόσο οι ποδοσφαιριστές αλλά και όλοι εμείς. Και θα έλεγα ότι σε ολόκληρο το παιχνίδι η Ιαπωνία ήταν καλύτερη από εμάς σε αρκετά διαστήματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν πιο έτοιμη από τη δική μας ομάδα. Αλλά από την άλλη, όμως, εμείς δώσαμε τα πάντα, είχαμε τις ευκαιρίες μας και στο τέλος είχαμε μια πολύ δυνατή ευκαιρία να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι έχει γίνει ένα πάρα, πάρα πολύ καλό παιχνίδι τόσο για εμάς αλλά και για την Ιαπωνία, το οποίο πραγματικά το χαρήκαμε και εμείς και οι Ιάπωνες. Και αυτό που έχουμε επικομίσει και θα μας μείνει αξέχαστο είναι αυτό που σας έχω πει στην αρχή, το πώς βλέπουν το όλο το ποδόσφαιρο, με τι επαγγελματικότητα και τι οργάνωση υπάρχει εδώ. Και αυτή η χώρα, πιστέψτε με, σε κάποια στιγμή θα είναι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Δεν είναι στην πρώτη ταχύτητα, αλλά είναι μονίμως στα μεγάλα ραντεβού. Και αυτό κάτι λέει, προφανώς. Αναλύστε μας λίγο, αν θέλετε, το αγωνιστικό πλάνο της Ιαπωνίας. Έτσι, να καταλάβουμε, δεδομένου ότι είναι αντίπαλος της Εθνικής στο Μουντιάλ, τι θα αντιμετωπίσουμε σε γενικές γραμμές. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει φοβερή ταχύτητα. Είναι μια ομάδα η οποία, από ό,τι φυσικά έχω μάθει, έχει έρθει και ο βοηθός του κύριου Σάντος να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Υπάρχει μια ομάδα με ταχύτητα, μια ομάδα πάρα πάρα πολύ καλά οργανωμένη και πειθαρχημένη, μια ομάδα που εκτός από την ταχύτητα διακατέχει και η δύναμη, και το όλο αυτό κομμάτι που σας έχω πει και σε συνδυασμό με την πειθαρχία που υπάρχει και το ταλέντο, γιατί σας έχω πει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές αυτή τη δεδομένη στιγμή αγωνίζονται στην Ευρώπη, έχει κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα πολύ σφιχτό σύνολο, το οποίο πραγματικά πρέπει να δώσει πάρα πολλές δυνάμεις για να έχει στίχη με αυτή την ομάδα. Αδύνατα σημεία έχει, κύριε Χριστοδούλου, τέτοια ώστε να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε ως Εθνική Ελλάδος? Εντάξει, υπάρχουν αδύνατα σημεία σίγουρα. Για μένα προσωπικά τα αδύνατα της σημεία είναι μια ομάδα η οποία δέχεται εύκολα γκολ στην άμυνα και από τα προηγούμενα φιλικά της, έστω και αν εμείς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, γιατί σας έχω πει, μας έλειπαν κραυγαλές, μας έλειπαν πολύ μεγάλη απουσίες, ναι, εμπειρία από τους ποδοσφαιριστές που να μπορέσαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Και από την άλλη πιστεύω ότι είναι μια ομάδα η οποία, όπως παρουσιάστηκε σήμερα, γιατί έχει παίξει με σχεδόν ολόκληρη την ομάδα που θα πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, και έχει πρόβλημα και στο ύψος, το οποίο σε στατικές φάσεις, αν είσαι δυνατός και καλός, μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε αυτήν την ομάδα.
Και βέβαια τα στημένα είναι ένας τομέας που και κρίνει τα περισσότερα παιχνίδια. Η Ελλάδα έχει αρκετή, και... αρκετή δύναμη, το έχουμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν. Εάν θα σας ζητούσα, με δεδομένο ότι έχετε πάρα πολύ καλή άποψη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή παρακολουθείτε καθημερινά, είδατε και τους Ιάπωνες από κοντά, να μου κάνατε μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη για αυτό το παιχνίδι. Έτσι, πολύ πρόωρη, ξέρω ότι δεν είναι πολύ δόκιμο να το ζητάω, αλλά αν παίζαμε αύριο η εθνική με την Ιαπωνία και όχι στη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιαλικής 19 του Ιούνιου, τι θα λέγατε? Εγώ θα έλεγα ότι μια εθνική ομάδα επίσης σοβαρή, πειθαρχημένη. Όπως έχει δείξει στα τελευταία παιχνίδια της, καλά οργανωμένη, θα έλεγα ότι θα είναι ένα παιχνίδι ίσων δυνατοτήτων και είναι για μένα αυτή η ομάδα που θα βρεθεί στην καλύτερη μέρα κάποια από τα τούτης. Όμως σας είπα ότι χρειάζεται να έχεις μεγάλη πειθαρχία στο παιχνίδι σου και πολλή συγκέντρωση, γιατί είναι μια ομάδα, η Ιαπωνία, η οποία με το παραμικρό μπορεί να σου πετύχει γκολ, γιατί σας έχω πει προηγουμένως, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ταχύτητα σε όλες τις γραμμές, και αμυντικά και επιθετικά, και είναι πολύ επικίνδυνη αν δεν είσαι πολύ οργανωμένος και προσεκτικός να σου κάνει τη ζημιά. Κύριε Χριστοδούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή και καλή συνέχεια, να δω πότε θα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και αντιμετωπίζει και το κυπριακό θα καταφέρουμε να τα λύσουμε στη λογική που είπατε νωρίτερα. Τι ατμόσφαιρα αντιμετωπίσατε εκεί, τι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα αντιμετωπίσατε. Αυτό που θα έλεγα τελευταίως είναι κρίμα να αυτό το φιλικό παιχνίδι, αυτό που έχω πει, κάποιοι ηθήνοντες του ποδοσφαιρού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έπρεπε να ήταν εδώ όλες αυτές τις 4-5 μέρες που κάθισαμε εδώ, να κοιτάξουν το πώς βλέπουν και το τι οργάνωση και το πώς σκέφτονται το όλο φάσμα του ποδοσφαίρου, και το μόνο που θα παίρναμε είναι θετικά μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα η οποία την ζηλεύει σε αυτόν τον τομέα της οργάνωσης. Είναι όλοι σαν στρατιώτες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και ασχολούνται όλοι το πώς και ο φιλοξενούμενος και η ομάδα η δική τους να περάσει καλά, να ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο και ο καλύτερος να κερδίσει και να καταχειροκροτηθούν και οι δύο ομάδες από 70.000 κόσμων. Το τι περάσαμε εδώ στο ξενοδοχείο με σημαίες κυπριακές από τους Ιάπωνες να μας επεθυμούν πριν φύγουμε, λες και είμαστε στη χώρα μας, που αυτό δεν το βλέπουμε στη χώρα μας. Πραγματικά και είναι καιρός, και εσείς έχετε κάνει βήματα προόδου στην Ελλάδα γιατί έχετε φέρει επιτυχίες. Είναι καιρός και στην Κύπρο να δούμε λίγο ποιο ζεστά το θέμα στην εθνική ομάδα. Κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά, και εγώ ευχαριστώ.